οι πολλοί επέλεξαν το εύκολο. Συσσωρεύτηκαν μέσα στο σπίτι που είναι ο Ιησούς για να τον ακούσουν. Τέσσερι όμως επιλέγουν το δύσκολο. Θέλουν να φέρουν τον φίλο τους που είναι παραλυτικός στο Χριστό και εφευρίσκουν να χαλάσουν τη σκεπή και ο Χριστός βρίσκει την ευκαιρία μπροστά σε όλους να πει ποιος είναι. Συγχωρεί τις αμαρτίες. Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος παραμένει πάντοτε ψυχοσωματική οντότητα και η αμαρτία γίνεται πηγή ακόμα και σωματικής παράλυσης. Δείχνει ότι είναι ο Μεσσίας και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στην αγάπη των λίγων που επέλεξαν τη δύσκολη θυσιαστική προσφορά. Εμείς τι επιλέγουμε τελικά, πορευόμενοι για τη μεγάλη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό?